Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει δυνατότητα για 13η σύνταξη. Αλλά σήμερα θα ήταν λαϊκισμός να σταθώ μπροστά στους Έλληνες πολίτες, στους συνταξιούχους που σέβομαι τον πόνο τους και να τους πω ότι εγώ σας τάζω 13η σύνταξη. Young Greece should not be expecting or a Christmas gift at the end of each year. Όταν μια επιχείρηση, αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και κράτος βέβαια σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τον κατηγορούμε ότι θέλει να γυρίσει τη χώρα πίσω στην εποχή των μνημονίων και του Δουνουτού, στο 2014, ενώ αυτός έχει ένα ακόμα πιο μεγαλεπίβολο σχέδιο. Να τη γυρίσει τη χώρα στο 18ο αιώνα, στην εποχή του εργασιακού μεσαίωνα. Αυτό είναι το όραμά του. Ήρθε η ώρα των πολλών. Έχουμε τη δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.